Φίλες και φίλοι, η προσπάθεια του ΔΣ του Προέδρου του Σύμβουλου Περιοχής κ. Σταραϊλίδη συνεχίζεται με τον ίδιο ζήλο. Η ομάδα μας είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα με τον Απόλλων Λάρισας, η οποία είναι μια ομάδα από τους διεκδικητές της ανόδου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή τον κ. Ζιώβα και στους παίκτες της ομάδος για την προσπάθειά τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον φίλο τον κόσμο για τη συμπαράστασή τους και ζητούμε τη στήριξή τους, την κατανόησή τους και την υπομονή τους. Και να ξέρουν ότι οι θυσίες που κάνει η διοίκηση του κυρίου Σαραλίδη θα αποδώσουν πολύ σύντομα. Εκ του αποτελέσματος θα κρυθούμε όλοι. Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι όμως, κύριε, ότι η ομάδα βρήκε το δρόμο της και θα συνεχιστεί η προσπάθεια με αμείωτο ενδιαφέρον. Η πορεία συνεχίζεται. Σας ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Χιονίδη. Η αποτελεσματικότητα, η γνώση, η διάθεση, η εργατικότητα και η μεθοδικότητα έχουν ονοματεπώνυμο Σάββας Χιονίδης. Αποδεικνύει κάθε μέρα περίεργα ο κύριος Δήμαρχος και οι συνεργάτες του ότι είναι χρήσιμος για την πόλη της Κατερίνης. Επιγραμματικά θα αναφερθώ στην τοπική κοινότητα της παραλίας. Καθαριότητα ακτών, καθαριότητα του οικισμού, η λύση του προβλήματος αποχέτευσης λιμάτων, η ίδευση που κάθε χρόνο είχαμε στη μέση της σεζόν σοβαρά προβλήματα, τα οποία φέτος δεν υπήρχαν. Και γενικώς έχει μπει μια τάξη στην παραλία μας και σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας. Στην πόλη της Κατερίνης συνεχίζονται οι αναπλάσεις των συνοικισμών, παραδείγματος χάρη ο Πέλεγης. Και έγινε το Δημοτικό Πάρκο το σημείο αναφοράς της πόλης μας. Μετά τις παρεμβάσεις που έκανε ο Δήμος Κατερίνης με την προσωπική επίβλεψη του κυρίου Χιονίδη και του συνεργατών του, ίσως να είναι από τις λίγες πόλεις στην Ελλάδα που στην εποχή των δύσκολων συνθήκων της χώρας μας γίνονται τόσα πολλά έργα και παρεμβάσεις. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.